Ο οποίος είναι πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης στο Υπουργείο. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είναι μια διαδικασία στην οποία θα κληθούν οι γονείς βεβαίως να επιδοθούν αυτή την περίοδο για να μπορέσουν να εγγράψουν τους μαθητές, τα παιδιά τους στα σχολεία. Εξηγήστε μας λίγο τη διαδικασία. Τι πρέπει να κάνουν και ποια είναι τα απαραίτητα. Ναι, η διαδικασία είναι ότι από τις 22 μέχρι, από 23 σήμερα μέχρι τις 25 θα ανοίξει η πύλη της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης εγγραφής των μαθητών και μαθητριών της μέσης εκπαίδευσης, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης για την επόμενη σχολική χρονιά. Το σύστημα είναι εκτός απόψε το βράδυ και θα, όπως είπα προηγουμένως, μέχρι τις 25 τα μεσάνυχτα θα παραμείνει ανοιχτό για να γίνει αυτή η ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Και καλύπτει από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη γυμνασίου την Α, Β, Γ Λυκείου και τη Β και Γ τάξη των τεχνικών σχολών. Αν θέλετε, δώστε μας και τη διεύθυνση. Πού μπορούν να μπουν οι γονείς για να προχωρήσουν με τη διαδικασία? Ρίχτε μας και ένα βλέμμα, κύριε Φιλίππου. Είμαστε με ανοιχτή την κάμερα, νομίζω. Ναι, η διεύθυνση έχει δημοσιοποιηθεί, έχει σταλεί στους γονείς μέσω των σχολικών μονάδων. Να την πω όμως, δεν είναι θέμα. Αν μπούμε και ακόμα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχει ειδικό μπάνερ, το οποίο αν πατήσουν οι γονείς εισέρχονται σε αυτή την πύλη. Είναι το https://2+/εγγραφες.moec.gov.cy. Αυτή είναι η πύλη ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο, όπως είπα, να μπω στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και εκεί υπάρχει ειδική αναφορά όπου πατώντας πάνω θα μπορέσουν να ενωθούν. Εκεί χρειάζεται όμως, αν θέλετε να σας πω τι χρειάζεται, χρειάζεται ο αριθμός τηλεφώνου. Βεβαίως, τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου ενός από τους δύο κηδεμόνες. Θέλει τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του παιδιού ή του διαβατηρίου ή του αριθμού ERC ανάλογα με το τι έχει δηλώσει ο γονιός στο σχολείο και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Οπότε γίνεται μια ταυτοποίηση μέσω ενός κωδικού που στέλνεται μέσω του γνωστή μέθοδος, μέσω του κινητού τηλεφώνου και μπαίνοντας ο γονιός μέσα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του παιδιού του, τα ελέγχει, διορθώνει εκεί όπου διορθώνονται και στη συνέχεια καταχωρεί αυτήν την επιβεβαίωση της εγγραφής. Στη συνέχεια υπάρχει και ένα τέλος το οποίο ο κάθε γονιός είναι των 8 ευρώ, το οποίο μπορεί να το ενεργοποιήσει μέσα από έναν συγκεκριμένο κουμπί που υπάρχει πάνω στην ιστοσελίδα και πληρώνει το ποσό, είναι το τέλος εκδρομών όπως αποκαλείται, ναι, το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της χρονιάς για τα μεταφορικά των παιδιών για τις εκδρομές. Το οποίο το πληρώνει μέσω κάρτας, μέσω όπως κάνουμε αγορές. Κάθε γονιός θα πάρει και μία μέσω του email το οποίο έχει δηλώσει, θα πάρει την απόδειξη εγγραφής. Τώρα, αυτό το τέλος το πληρώνει όπως κάνουμε μια αγορά στο διαδίκτυο, μέσω της κάρτας του, της πιστωτικής ή της χρεωστικής. Ναι, μέσω του JCC, το σύστημα το JCC. Ναι, τώρα αν γίνει ένα λάθος. Εάν δεν μπορέσει ή ένας γονιός δεν θέλει να χρησιμοποιήσει την κάρτα του, τότε πρέπει να μεταβεί στο σχολείο για να πληρώσει διαζώσεις σε αυτόν τον τέλος. Μάλιστα. Αν γίνει ένα λάθος, κύριε Φιλίππου, στη διαδικασία, περαστεί κάποιο λάθος στοιχείο ή ένα λάθος δικαιολογητικό, τι γίνεται, υπάρχει δυνατότητα να το διορθώσουμε? Ναι, τότε σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν μπορέσει, γιατί αν λείπει κάτι από αυτά που είπα προηγουμένως, δεν θα μπορέσει να συνδεθεί. Πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το σχολείο. Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να κάνει έναν παραλληλισμό των στοιχείων του μαθητή και το ότι είναι περασμένο. Οπότε συνήθως εντοπίζονται κάποια μικρά λαθάκια. Πολλές φορές έχουμε δει ότι υπάρχει η ταυτότητα είναι ίσως λαθασμένα περασμένη, κάποια αντιστροφή κάποιων αριθμών. Διορθώνεται και στη συνέχεια ο γονιός έχει τη δυνατότητα να μπει και να ολοκληρώσει την εγγραφή του παιδιού. Υπάρχει δυνατότητα όλο αυτό να μην γίνει ηλεκτρονικά, διότι κάποιοι συμπολίτες μας μπορεί να μην έχουν την εξοικείωση με την τεχνολογία που απαιτείται? Εάν δεν μπορούν και αδυνατούν και δεν υπάρχει δυσκολία στη διεκπαιρέωση αυτής της διαδικασίας, 28 και 29 τα σχολεία είναι έτοιμα να αδεχτούν για να κάνουν εγγραφές διαζώσεις. Δηλαδή όσοι δεν μπορέσουν να ολοκληρώσουν με αυτόν τον τρόπο, 28 και 29 θα μπορούν να περάσουν από τις σχολικές μονάδες να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αν θέλετε να επαναλάβουμε λίγο τις ημερομηνίες για να μην χαθεί κάποια προθεσμία και τρέχουν οι γονείς στο τέλος. Φανταζόμαστε ναι, ότι είναι... υπάρχει διαδικασία, κύριε Φιλίππου, και για το αν κάποιος δεν προλάβει. Δεν νομίζω να μην προλάβει, γιατί είναι τρεις ημέρες, είναι 23 με 25, δηλαδή είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Συνέχεια ανοιχτή η πύλη, άρα υπάρχει αυτό το περιθώριο, από 23 όπως είπα από ψες μέχρι 25 τα μεσάνυχτα, οπότε θα κλείσει η πύλη και ένας που δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει, όπως είπαμε και προηγουμένως, 28-29 θα περάσει από το σχολείο του που πρέπει να γραφτεί το παιδί του... ο γονιός να γράψει το παιδί του, θα περάσει από το σχολείο για να κάνει την εγγραφή, είναι εκεί διαζώσει. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φιλίππου. Καλή επιτυχία σε όσους επιχειρήσουν να το κάνουν αυτό ηλεκτρονικά. Όλοι θα πρέπει κανονικά, η τεχνολογία προχωράει και είναι προς όφελος. Αν υπάρχει πρόβλημα, να επικοινωνούμε με τη σχολική μονάδα, τους λένε το πρόβλημα και συνήθως όσοι τουλάχιστον το έχουν κάνει, έχει επιληθεί το πρόβλημα την ίδια στιγμή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έτσι θα εγγράψετε τα παιδιά σας στο